Παρά τη θυελλώδη συνεδρίαση της πολιτικής γραμματείας και τα σύννεφα της διάσπασης να πυκνώνουν, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ δεν παρέλειψε να ενημερώσει τους συντρόφους του ότι σήμερα παντρεύεται στη Νέα Υόρκη με πολιτικό γάμο τον σύντροφό του Τάιλερ, με τα συντροφικά πυρά να δίνουν τη σκυτάλη στις ευχές για βίον ανθόσπαρτων. Ευχές. Και εγώ να του ευχηθώ του συντρόφου του Στέφανου και του Τάιλερ βίον ανθόσπαρτων να είναι ευτυχισμένοι, να είναι υγιείς. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Το 2023 και όσο προχωρά ο χρόνος, να δίνουμε τις ευκαιρίες ισότιμες σε όλους τους ανθρώπους να γεύονται την ευτυχία και τη χαρά έτσι όπως αυτοί την αξιολογούν. Γλέντι θα γίνει και στη χώρα μας. Α, θα γίνει πάρτι εδώ. Θα γίνει γλέντι. Το καλοκαίρι σε μια έτσι παραμεθόρια περιοχή. Ευχές έστειλε και η Έλενα Ακρίτα με ανάρτησή της στο Facebook. Καλωστέριωτη. Να ζήσετε και να γεράσετε στο ίδιο μαξιλάρι. Ο Στέφανος Κασελάκης άλλωστε από την πρώτη στιγμή σύστησε τον σύντροφό του Τάιλερ στο ευρύ κοινό με αποκορύφωμα τη βραδιά της νίκης του στις εσωκομματικές εκλογές του ΣΥΡΙΖΑ που τον ευχαρίστησε δημόσια. Πάρα απ' όλα να ευχαριστήσω τη δική μου προσωπική οικογένεια χωρίς την οποία δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ και αυτό είναι ο Τάιλερ και η Φάνη Σκυλίτσα μας. Ο Στέφανος Κασελάκης, που εξ αρχής έδειξε μια διάθεση να μοιράζεται με τον κόσμο πτυχές της προσωπικής του ζωής, δεν είχε κρύψει σε συνέντευξή του το όνειρό του να αποκτήσει μαζί με τον σύντροφό του δύο γιους με τη μέθοδο της παρένθετης μητέρας, ξεσηκώνοντας μάλιστα θύελλα αντιδράσεων. Τάιλερ και εγώ θα θέλαμε να αποκτήσουμε δύο αγόρια. Τον Απόλλωνα και τον Ηλία. Τα έχετε βαφτίσει κιόλας. Κάποια μέρα ίσως να τα βαφτίσουμε. Δεν ξέρω, να δούμε. Με υιοθεσία. Με παρένθετη μητέρα. Γιατί θα θέλαμε η προσωπικότητα του καθενός μας να μεταφερθεί όσο μπορεί να μεταφερθεί. Στα παιδιά. Οι δύο άνδρες είχαν συνάψει στο παρελθόν σύμφωνο συμβίωσης και είχαν προγραμματίσει εδώ και καιρό το γάμο τους.